Έλα, σοβαρά. Μια οικογένεια. Έλα, μπράβο, ναι. Με έναν υπέροχο άνθρωπο. Κάποιο που τον ξέρω. Νόμιζα ότι τον γνωρίζει, το λένε Χρήστο. Δεν σου λέει κάτι το μικρό, θες να σου πω και το μεγάλο. Κάνει τηλεπαιχνίδια. Δεν μπορώ να ακούσω. Δεν με ενδιαφέρουν τα προσωπικά δεδομένα. Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό. Δεν μπορώ να μπαίνω, να επιστρέφομαι σε λεπτομέρειες. Αλλά θέλω να πω επί της ουσίας τώρα, επειδή και ο Χρήστος και εσύ είσαι πολύ. Έτσι, σε νιώθω πολύ φιλικά πρόσωπα. Δεν μπορώ, ας πούμε, να μην ρωτήσω, αλλά και δεν θέλω κιόλας να μπω σε πράγματα τα οποία είναι ενοχλητικά. Θέλω να πω αν τώρα είσαι σε καλή φάση. Μόνο αυτό. Σε πάρα πολύ καλή φάση και εγώ και ο Χρήστος. Παραμένουμε οικογένεια. Και αυτό είναι που σας εύχομαι. Γιατί η οικογένεια δεν είναι μόνο αυτή που ζει κάτω από την ίδια στέγη. Δεν παραμένουμε αγαπημένοι για τα παιδιά. Είμαστε αγαπημένοι επί της ουσίας. Εγώ τουλάχιστον να μιλήσω για τον εαυτό μου. Τον αγαπάω πολύ αυτόν τον άνθρωπο. Αισθάνομαι την οικογένειά μου. Απλά στην πορεία οι άνθρωποι αλλάζουν γιατί εξελίσσονται και δεν μπορείς να μην ακολουθήσεις αυτή την εξέλιξή σου. Και στην πορεία βλέπουμε. Ναι, και δεν είναι για κανένα μεγάλο δράμα. Στην Ελλάδα, εγώ νομίζω ότι το κάνουμε πολύ ζόρι. Ναι, πια νομίζω ότι στην Ελλάδα έχει εξελιχθεί. Υπάρχει μια, και μια τάση άλλη καινούργια, η οποία είναι. Πώς να την πω, πώς είναι το recycling, πώς το λένε ελληνικά. Ανακύκλωση. Ανακύκλωση. Μάλιστα. Λοιπόν, παντρεμένοι που χωρίζουν και μετά θυμούνται πόσο ερωτευμένοι είναι. Εννοείται. Και αγαπιούνται γιατί δεν έχουν την καταπίεση του γάμου. Μιλάμε για τρέλα. Συμφωνώ απόλυτα. Συμβαίνει, μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Δεν αποκλείω. Να παντρευτεί σε έναν άνθρωπο. Ναι, δεν το αποκλείς. Μια επανασύνδεση γενικά δεν την αποκλείς ποτέ. Όχι, φυσικά το ότι μπορεί να πάρει μια απόσταση από έναν άνθρωπο δεν σημαίνει ότι φεύγει εντελώς από τη ζωή σου. Μπορεί να ξαναυπάρξει με στη ζωή σου. Ναι, και επίσης στην Ελλάδα το καλό είναι αυτό δηλαδή που βλέπω ότι που γίνεται τώρα, όχι μόνο με τους ανθρώπους που αναγκάζονται, αναγκαστικά είναι στην πρώτη σειρά της δημοσιότητας. Ναι, ναι. Γιατί φαντάζομαι ότι κανείς δεν το θέλει να είναι. Mm-hmm. Το κάνει για να μην είναι. Το κάνει για να μην είναι. Αλλά και με τόσους και τόσους ανθρώπους οι οποίοι περνάνε τέτοιες φάσεις, βλέπω ότι όλοι βάζουν σε προτεραιότητα τα παιδιά και χωρίς να το χρησιμοποιούν προσχηματικά. Δηλαδή το βλέπουμε να γίνεται. Όχι, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος που έχεις κοντά με έναν άνθρωπο και να κάνεις οικογένεια και να κάνεις παιδιά. Οπότε τα θεωρείς σημαντικά. Εξ αρχής ήταν αυτό. Όχι, στην αρχή ήταν ο έρωτας, η αγάπη. Στην αρχή είναι ο έρωτας. Μετά, όταν αποφασίζεις να προχωρήσεις, για μένα δεν ήταν το ο γάμος σαν γάμος, ότι ήθελα να παντρευτώ. Δηλαδή και ο γάμος έγινε λόγω των παιδιών. Ήταν ότι ήθελα να παντρευτώ. Δεν θα βάζει στεφάνι δηλαδή αλλιώ. Μόνο λόγω των παιδιών. Δεν θα έβαζα. Α, δεν είσαι υπερποτελετέ. Δεν είχε όνειρα νυφούλα. Για να παντρευτεί, άμα δεν θέλει να κάνει οικογένεια. Και δεν έγινε νυφούλα με αυτή την έννοια. Δεν ούτε νυφούλα. Και η λέξη νυφούλα ήταν σε τρελένε. Εγώ ένα φόρεμα, ξέρει. Απλά. Α, απλό φόρεμα. Σε τι, σε πολιτικό τέτοιο. Όχι, σε εκκλησία κανονικά. Στι μιλιέ, όμορφα. Είσαι ένα ιδιέγγυο τώρα, συγγνώμη. Ένα ιδιέγγυο. Τι συμβαίνει, γιατί η παιδιά ήταν και ίδιος. Όχι, ενώ γι' αυτό μου δεν ήταν τότε. Α, δηλαδή, όχι, ούτε ή άλλω δεν ήταν όνειρο να φορέσω νηφικό. Στι μιλιέ στο πηλίο. Στο πηλίο. Έλα, ωραία φάση. Ναι, Γιώργη. Πάρα πολύ ωραία φάση. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι που ήμασταν μόνο εμείς και οι συγγενείς μας. Καλοκαίρι, υποθέτω, ελπίζω. Άνοιξη, δηλαδή. Που ήταν όλα κατά πράσινα. Πάντοτε ήσασταν πάρα πολύ διακριτικοί και χαμηλών τόνων. Δηλαδή από το γάμο σας, φανταστείτε, τώρα εμείς δεν γνωρίζουμε δεν τίποτα. Δεν έμαθε κανείς, δηλαδή την επομένη αρχίσανε να χτυπούν τα τηλέφωνα. Δηλαδή όλη την πορεία, την κοινή πορεία σας, κρατήσατε μια κοινή στάση πολύ χαμηλών τόνων. Ήσασταν και οι δύο έτσι και έτσι ουσιαστικά ολοκληρώσατε και αυτή τη σχέση. Ναι. Δηλαδή πολύ ήσυχα, πολύ ήρεμα με μια κοινή δήλωση. Είπατε αυτά που θέλατε να πείτε και that's it. Δηλαδή χωρίς να δημιουργηθούν φανφάρες. Τι θα έκανες εσύ? Ανεξάρτητα. Μπορεί να έχεις δίκιο και σε αυτό. Ναι. Αλλά ξέρεις, υπάρχει μια πίεση και δεν μπορείς να λες και ψέματα όταν σε ρωτάνε.